αγάπη μου, έφερε στον κόσμο δίδυμα για την κολλητή της. Παρένθετη μητέρα έγινε για την κολλητή της, Νάσο. Μεγάλη καρδιά. Και πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι... Αυτό κι αν είναι αλτρουισμός, ρε παιδιά, αυτό κι αν είναι. Αλήθεια. Δες το να δεις, πες Κάση. Έχει φέρει στον κόσμο 6 παιδιά, αλλά μέσα στο δικό της σπίτι ακούει 4 παιδικές φωνούλες. Και αυτό γιατί τα 2, τα οποία ήταν δίδυμα, τα έδωσε πίσω, αν μπορούμε να πούμε, στη φίλη της Λόρεν, για την οποία αποφάσισε να γίνει παρένθετη μητέρα. Γιατί η φίλη της είχε 21 αποτυχημένες εξωσωματικές. Πόσες? 21. Φανταστείτε την ανάγκη. Υπήρχε απογοήτευση, υπήρχε απόγνωση στα μάτια της, στις συζητήσεις τους και έτσι εκείνη, όπως μας λέει, ήταν ο μόνος τρόπος μου με τον οποίο μπορούσα να τη βοηθήσω και το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Η συνέντευξη έγινε στα αγγλικά με τη Ζήνα Πουτσελίνη. Όχι, γιατί έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη. Θεωρώ και το λέω και δημόσια αυτό, ότι όταν θέλεις να μιλήσεις με κάποιον άνθρωπο στη χώρα του, θα πρέπει να σεβαστείς τη χώρα σου. Ακριβώς. Άρα... Γι' αυτό και ρώτησα αν είναι στα αγγλικά. Άρα η συνέντευξή μου έγινε από τα ελληνικά και εκείνη μου απαντούσε στα αγγλικά. Έτσι. Αλλιώς δεν μ' αρέσει αυτή η τηλεόραση. Εγώ είμαι στη χώρα μου και εκείνη στη χώρα της. Οι αλήθειες δεν έχουν γλώσσα. Έχουν συνέστημα. Δείτε. Η Λόρεν και ο σύζυγός της προσπαθούσαν για πολλά χρόνια να αποκτήσουν παιδιά, έχοντας κάνει ακόμα και 21 ανεπιτυχείς θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης, μεταξύ των οποίων 4 αποβολές. Βλέποντας τους φίλους της να στεναχωριούνται τόσο και να αγωνίζονται για να αποκτήσουν ένα παιδί, η Ρόζη, μοντέλο και μητέρα ήδη 3 παιδιών, αποφάσισε να παρέμβει και να βοηθήσει τη Λόρεν με το να γίνει παρένθετη μητέρα. Το ζευγάρι, αν και αρχικά είχε τις αμφιβολίες του και τις επιβλάξεις του για την παρένθετη μητρότητα, δέχτηκε το δώρο ζωής της φίλης τους. Ωστόσο, το θαύμα δεν άργησε να έρθει, αφού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της παρένθετης μητέρας στα δίδυμα παιδιά τους, η Λόρεν κατάφερε και έμεινε έγκυος, βιώνοντας και την εμπειρία της μητρότητας. Η Ρόζη, λίγο καιρό μετά τη γέννηση των παιδιών της φίλης της, απέκτησε άλλο ένα δικό της παιδί. Σήμερα κάνει καριέρα μοντέλου. Χαίρεται που χάρισε στη φίλη της το μεγαλύτερο δώρο και μέσα από την εκπομπή μας στέλνει το δικό της μήνυμα για τη σπουδαιότητα της φιλίας και τις μαγικές στιγμές που έζησαν. Ρόζη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο Αλήθειες με τη Ζήνα για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Thank you very much for having me. Πώς πήρες αυτή την απόφαση να γίνεις παρένθετη μητέρα και να φέρεις στον κόσμο δίδυμα για τη φίλη σου? My friend went through 21 rounds of IVF trying to have her own baby, and I had 3 of my own before, and I offered to have her baby because she couldn't do it. Watching her go through all of her miscarriages and her rounds of IVF, I wanted to help, and that was my way of helping her. So it was spontaneous in that way, but I definitely thought about it for a long time before I offered. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? Είμαι κι εγώ μια γυναίκα που έχω κάνει 9 εξωσωματικές και έφερα παιδί στον κόσμο χωρίς τελικά. Και όπως έχω μάθει, και η φίλη σου, αφού της έφερε στη ζωή αυτά τα 2 παιδιά, τα δίδυμα που κυοφόρησες εσύ, έφερε και εκείνη μετά μωρό στη ζωή. Πώς το κατάφερες όλο αυτό? I'm sure she was very happy that she got to experience carrying her own baby herself. And then she could see both sides of it. So she got to have her own baby and then see it from both sides. And watching Lauren when they came into the world, seeing her see them for the first time was just the best feeling ever. And knowing that I could give that to her was why I did it. And it was amazing to watch her with her 2 babies that she wanted for so long. Σκέφτηκες ποτέ να πάρεις πίσω αυτή την απόφαση? Absolutely no, no way, no, no. I'd do it again in a heartbeat. Τι σου έλεγε η φίλη σου για τα συναισθήματά της όταν δεν είχε παιδί?
I'm sure she was jealous that I could have babies and she couldn't. At times she expressed that she was jealous, but that's why I did what I did for her, so she could experience it herself. Είσαι μοντέλο. Πώς τα καταφέρνεις να μεγαλώσεις και τα δικά σου παιδιά, να διατηρήσεις το γάμο σου, αλλά και να κυοφορήσεις και παιδιά για τη φίλη σου? I have a very crazy life. I don't know. I just get up in the morning and I go. Modeling is something I've wanted to do since I was a little girl, and to be able to do that now and to show my kids that no matter what, how old you are, or no matter what you've been through, that you can do what you love to do. That's very important to me. But I've been doing it for about a year now. I've done some a lot of modeling with some big named Australian fashion brands here in Australia. I've been announced as the national face of Beyond Coconut Water, which is coconut water. And I've just been announced as the ambassador for the new Britney Spears Intimates launch here in Australia, which is, and I am walking in her intimate show, which is very exciting. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον? Basically, I just want to take this as far as I can. I wanted this for so long, and to be a part of Britney Spears' Australia launch is an absolute dream come true. And so if I can continue to do things like that, that would be absolutely amazing. But I will go down with this. Πώς αντέδρασε ο σύζυγός σε αυτή την απόφαση? We both talked about it and we both decided together that this is what we were going to do. Because it's not just me, even though it's my body, emotionally, he was there for me. He was my rock through the whole thing. I couldn't have done it without him. So we decided it together, and the whole journey was ours. Πώς αντιμετωπίζεις αυτά τα παιδιά ως παρένθετη μητέρα πια? From the start, I knew that they're not genetically mine. See them at birthdays. They're 5 and a half now, so we still I see them all the time, and birthdays and everything and family get-togethers. Ξέρουν ότι είσαι μαμά τους. Like we explained to my kids that Lauren's stomach broken and she couldn't have babies, so that was my job, was to have babies for her. So I'm the tummy mummy. Oh, won't you stay with me? Σκέφτεσαι να έρθεις στην Ελλάδα? I would love to come to Greece. My husband and I have never been overseas before, so we were planning a trip to Santorini eventually, so we would love to come over. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι το επόμενο ταξίδι σου να είναι στην Ελλάδα, να σε φιλοξενήσουμε εμείς, και αν κάνεις παιδί, να το βαφτίσεις εδώ, στην Ελλάδα. Oh, thank you. Φιλιά στην Αυστραλία.